Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σας έχω ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Γιατί μιλάμε για μια αντιγραφή η οποία όμως είναι και ελληνική προσπάθεια και έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Επειδή λοιπόν έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να δείξουμε σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Στα χέρια μου λοιπόν σήμερα έχω ένα κουτί από την Barrett και για την ακρίβεια το μοντέλο είναι το νούμερο 8. Είναι μια καινούργια εταιρεία που έχει φτιαχτεί που κάνει μια προσπάθεια τώρα στο χώρο και μάλιστα είναι εδώ από Ελλάδα. Ναι, το κουτί δεν είναι κατασκευή στην Ελλάδα, αλλά η εταιρεία που τα φέρνει και που έχει αναλάβει την όλη έτσι, τη διαδικασία του κουτιού είναι ελληνική. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Νομίζω, βασικά όταν το τσεκάρουμε το κουτί, όταν το βλέπουμε, σίγουρα μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ έντονα και τι μας θυμίζει? Το O11 από τη Lian Li. Βέβαια, θα το πω κατευθείαν αυτό εδώ πέρα, συνήθως το βάζω στο τέλος του βίντεο, δεν θα το πω στην αρχή. Ναι, μεν έχουμε ένα κουτί εμπνευσμένο από το O11, αλλά η τιμή του είναι η μισή. Αυτή τη στιγμή το O11 παίζει γύρω στα 150-160, βασικά από εκεί πέρα ξεκινάει το συγκεκριμένο κουτί, ενώ το Barrett νούμερο 8 που έχω στα χέρια μου κάνει μόλις 80 ευρώ, χωρίς όμως να παίρνουμε το μισό προϊόν. Δηλαδή, δίνουμε τη μισή τιμή και παίρνουμε κάτι πάρα πολύ αξιόλογο, που πάμε να το τσεκάρουμε κατευθείαν λίγο πιο κοντά και θα ξεκινήσω με την ποιότητα κατασκευής. Που η αλήθεια είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το κόστος που έχει το συγκεκριμένο κουτί, είναι πάρα πολύ decent, δεν το περίμενα όταν το έβγαλα από τη συσκευασία. Για να τσεκάρουμε λοιπόν. Αρχικά έχουμε κουτί με μαύρο χρωματισμό. Οι λαμαρίνες και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν μια πολύ στιβαρή κατασκευή. Νιώθεις δηλαδή ότι δεν είναι μια φθηνό κατασκευή. Η βαφή είναι σε καλά επίπεδα, δεν βλέπω αποχρωματισμούς, έχουν χρησιμοποιηθεί παντού μεταλλικές χειρόβιδες και μάλιστα είναι προσεγμένες. Για παράδειγμα, στο τζάμι που έχει εδώ στο πλάι δεν έχει το μηχανισμό που έχει το Lian Li. Έχει κατευθείαν 4 χειρόβιδες για να κουμπώσει εδώ το τζάμι και από ό,τι βλέπουμε κιόλας, οι χειρόβιδες πάνω έχουν μέχρι και πλαστικό. Τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, αν πεις, τις θεωρούμε δεδομένες σε κάποια ακριβά κουτιά. Βέβαια, σε αυτό το price range δεν είναι πάντα δεδομένες. Έχω δει κουτιά που δεν έχουν, ας πούμε, τέτοιες χειρόβιδες. Σε όλα τα άλλα σημεία, στα καπάκια που έχει επίσης χρησιμοποιούνται κανονικές έτσι μεταλλικές χειρόβιδες, δεν έχουμε πουθενά πλαστικές. Και πάμε να τσεκάρουμε έτσι και πιο μέσα τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω περίεργα από το πίσω μέρος του κουτιού, που έχουμε 8 υποδοχές για να βάλουμε όποια κάρτα θέλουμε εμείς. Επίσης πάλι μεταλλικές χειρόβιδες παντού. Στο πάνω μέρος έχουμε γρίλες, οι οποίες γρίλες στο O11 έχουμε συνηθίσει να μην παίρνουν τίποτα, κανένα ανεμιστήρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα πράγματα αλλάζουν, γιατί μπορούμε να βάλουμε κανονικά 2 οχτάριδες ανεμιστήρες. Βέβαια, οι ανεμιστήρες που μπορούν να μπουν στο κουτί είναι πολύ παραπάνω. Τώρα πάμε να πούμε και κάποια νουμεράκια μέσα. Τι μητρική παίρνει, ψύχρα και τα σχετικά. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση της μητρικής, που μπορεί να πάρει μέχρι και ATX μητρικές, εννοείται και όλες τις μικρότερες. Μπορούμε να πάρουμε ψύχρα μέχρι 140 χιλιοστά αερόψυξη και κάρτα γραφικών μέχρι 380 χιλιοστά. Οπότε εννοείται, καταλαβαίνετε, μπορείτε να χώσετε μια πολύ μεγάλη κάρτα γραφικών εδώ μέσα, σύν ότι μπορείτε να βάλετε και μια ικανοποιητική αερόψυξη. Βέβαια, το συγκεκριμένο κουτί θα το πρότεινα να το πάρει κάποιος για να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω με την υδρόψυξη. Και γιατί το λέω αυτό? Εδώ πέρα έχουμε μια δοκιμασμένη συνταγή με μπόλικους ανεμιστήρες παύλα ψυγεία και να σας δείξω έτσι καλύτερα τι εννοώ. Στο μεσαίο πίσω μέρος, θα μπορούσα να το πω έτσι, μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 3 120 ανεμιστήρες, που μπορούμε να βάλουμε και το ψυγείο μας, εννοείται, για να κάνουμε την custom υδρόψυξη. Στο πάνω μέρος επίσης μπορούμε να βάλουμε 3 120 ανεμιστήρες και μάλιστα έχει και μαγνητικό φίλτρο για να μπορούμε να φιλτράρουμε τον αέρα. Επίσης, κλασικά και στο κάτω μέρος μπορούμε να βάλουμε άλλους 3 12 ανεμιστήρες και εννοείται και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πάλι μαγνητικό φιλτράκι για να φιλτράρουμε τον αέρα. Πριν περάσω στο πίσω μέρος, να το τσεκάρουμε λίγο και μπροστά. Τι συμβαίνει στο μπροστινό τμήμα του κουτιού? Έχουμε επίσης εδώ μπροστά πάλι γυαλί με 4 μεταλλικές χειρόβιδες και έχουμε και το λογότυπο της εταιρείας, που εννοείται μπορούμε να τις αφαιρέσουμε και να το βγάλουμε πάρα πολύ εύκολα το γυαλί. Αυτό που θα παρατηρήσουμε αφαιρώντας το μπροστινό γυαλί είναι αυτό εδώ το μικρό κολονάκι που βρίσκεται για να ενώνει τα δύο γυαλιά. Δεν χρειάζεται βέβαια για την ένωση, γιατί πιάνουμε κατευθείαν πάνω στο σασί. Το καλό που έχει αυτό εδώ το κολονάκι είναι ότι είναι βιδωμένο με 4 βίδες, που εγώ στην προκειμένη περίπτωση έχω ένα κατσαβίδι και θα τις αφαιρέσω. Ναι, η εταιρεία δεν τον προτείνει να το κάνουμε αυτό εδώ, δεν προτείνει να αφαιρέσουμε τις βίδες για να βγάλουμε το κολονάκι. Βέβαια, έχουμε αυτήν εδώ την επιλογή και η αλήθεια είναι, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Το λαμάκι αυτό εδώ, από ό,τι βλέπετε, το έβγαλα. Σίγουρα, αφαιρώντας αυτό εδώ το λαμάκι, δεν έχει τόση σταθερότητα το κουτί. Όχι ότι έχει χάσει πάρα πολύ, γιατί εδώ θα μπουν και τα γυαλιά πάνω, τα τζάμια. Σίγουρα παραμένει αρκετά στιβαρό, δεν το
προτείνει ξαναλέω η εταιρεία. Εγώ είδα ότι μπορώ να το αφαιρέσω και εννοείται, αν φτιάξω build μέσα σε αυτό το κουτί, θα το έχω εκτός. Γιατί έχει ένα τελείως διαφορετικό look όταν βγει αυτό το κολονάκι. Ενώνουν τα τζάμια και φαίνεται σαν να αιωρείται το κουτί, που για μένα αυτό δίνει το κάτι παραπάνω στην ομορφιά. Πάμε να τσεκάρουμε κατευθείαν από πίσω τώρα τι συμβαίνει, γιατί και εδώ πέρα τα πράγματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Έχουμε διάφορα να τσεκάρουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο χώρος εδώ πέρα είναι φτιαγμένος για όσους βαριούνται να κάνουν cable management. Γιατί έχουμε άπλετο χώρο να βάλουμε εδώ μέσα τα καλώδια μας χύμα τελείως, χωρίς να ενοχλεί το καπάκι, και μπορούμε οπότε να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα τη δουλειά μας. Εδώ έχουμε τα καλώδια για το top IO που θα το δούμε στη συνέχεια. Και αυτά που μπορούν να συμβούν εδώ πίσω είναι κανονικό τροφοδοτικό, στο κάτω εδώ μέρος μπαίνει. Πιο πάνω έχουμε πάλι γρίλες, να σας τις δείξω και λίγο καλύτερα, που σε αυτές τώρα τις γρίλες μπορούμε να κάνουμε την ίδια διάταξη όπως γίνεται και στο μπροστινό μέρος του κουτιού, δηλαδή να βάλουμε 2 οχτάεδρες ανεμιστήρες. Βέβαια, αυτές οι γρίλες έχουν και μία άλλη χρήση που θα σας τη δείξω σε λίγο. Να επιστρέψουμε εδώ πέρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα από σκληρούς δίσκους είναι αυτή εδώ η βάση, η οποία πιάνει με 2 βίδες. Αφαιρώντας τη πάρα πολύ εύκολα, τι μπορούμε τώρα να βάλουμε εδώ πάνω. Στο μέρος το οποίο κοιτάει προς τα μέσα, δηλαδή προς τη μητρική, που έχουμε και αυτό τη βελούδινη έτσι επένδυση για να απορροφάει τους κραδασμούς, μπορούμε να βάλουμε 2-3 ημισάριδες σκληρούς δίσκους, ενώ ταυτόχρονα από την έξω πλευρά μπορούμε να βάλουμε και 2-2 μισάριδες σκληρούς δίσκους. Βέβαια, δεν μπορούν να μπουν κατευθείαν έτσι, και τι εννοώ. Μέσα στη συσκευασία μας έχει αυτές τις 2 μεταλλικές βάσεις που πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε λοιπόν τη βάση που έχουμε για τους σκληρούς δίσκους και βάζουμε στην ουσία αυτόν τον adapter εδώ πάνω με 4 βριδούλες και έτσι μπαίνει και ο 2 μισάρις. Βέβαια, αυτό το πλακάκι το μεταλλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικά. Μπορούμε να έρθουμε στις πίσω γρίλες του κουτιού, εννοείται τώρα από τη μέσα πλευρά, απλά για να σου το δείξω καλύτερα, και μπορούμε να το βιδώσουμε και εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε είτε ανεμιστήρες, είτε στην πίσω είτε στην μπροστά πλευρά, είτε να βάλουμε κάποιον SSD. Οπότε, γενικότερα, έχουμε την επιλογή να σετάρουμε ακριβώς έτσι όπως θέλουμε εμείς τους σκληρούς μας δίσκους, είτε να βάλουμε ανεμιστήρες, είτε να κάνουμε ό,τι μας βολεύει για να φέρουμε το build στα μέτρα μας. Μιας και βρισκόμαστε στο πίσω μέρος, θα σας δείξω και το πίσω καπάκι που έχουμε γρίλες για τον εξαιρεσμό του τροφοδοτικού, όπως επίσης και για των 3 ανεμιστήρων που υπάρχουν στο κουτί, που αν το περιστρέψουμε, τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε πάλι μαγνητικά φιλτράκια και στις 2 εισόδους ή εξόδους, ανάλογα τώρα πώς θέλετε να το ρυθμίσετε εσείς στο κουτί σας. Οπότε γενικότερα από θέμα φιλτραρίσματος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει δηλαδή σχισμή που να μην έχει φιλτράκι, εκτός από τους οχτάριδες ανεμιστήρες που συνήθως αν τους χρησιμοποιήσετε θα τους βάλετε για έξοδο, οπότε εκεί πέρα σίγουρα δεν χρειάζεται φίλτρο. Το μόνο λοιπόν που έχει μείνει να τσεκάρουμε είναι το front IO, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το top IO, γιατί βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού, που πάμε να το τσεκάρουμε μαζί. Θα ξεκινήσω στο μπροστινό μέρος που έχουμε το κουμπάκι on-off που έχει και ένα LED ring περιμετρικά. Έχουμε 2 USB 3, 2 USB 2, 2 υποδοχές 3.5 που η μία είναι για μικρόφωνο και άλλη είναι για ακουστικά παύλα ηχεία, ένα κουμπάκι reset, και αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη εδώ πέρα κατασκευή είναι ότι έχουμε ξεχωριστό κουμπάκι για τα RGB. Ναι, μεν δεν έχει κάποιον controller μέσα στη συσκευασία, αλλά αν επιλέξουμε να βάλουμε ανεμιστήρες που έχουν controller που μπορούν να πάρουν εντολή από κουμπί, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το reset κουμπί. Σε πολλά κουτιά έχω δει που μέσα έχουν κάποιο controller και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το RGB, συνήθως παίρνουμε το κουμπί το reset. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μένει το reset κανονικότατα και έχουμε και το κουμπί για τα RGB για να μπορούμε να αλλάξουμε τα διάφορα mode. Μέσα στη συσκευασία, βέβαια, αυτό που μου άρεσε είναι και οι οδηγίες χρήσης, που από ό,τι βλέπετε, εγχειρίδιο χρήσης, είναι στα ελληνικά και μάλιστα έχει και εικόνες εδώ πέρα για να κάνεις τις διάφορες εγκαταστάσεις. Πώς μπαίνει το τροφοδοτικό, ανεμιστήρες, ξέρω εγώ, κάρτα γραφικών. Αν το δούμε έτσι πιο μέσα, έχει διάφορα εδώ πέρα έτσι σχεδιαγράμματα και στα ελληνικά κιόλας για να μας βοηθήσει αν είμαστε αρχάριοι στο πρώτο build να έχουμε ένα μπούσουλα να δούμε πού μπαίνουν περίπου τα πράγματα και πώς. Γενικότερα λοιπόν από το Barrett νούμερο 8 έχω μείνει ικανοποιημένος. Έχω μείνει βασικά πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί παίρνει μια δοκιμασμένη συνταγή, έχει κρατήσει τα επίπεδα ποιότητας σε ένα πολύ καλό σημείο, έχουμε διάφορες ευκολίες μέσα στο κουτί και ζητάμε τα μισά χρήματα. Δηλαδή από 150-160 ευρώ έχουμε πέσει μόλις στα 80 ευρώ, που πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή και τίμια τιμή για αυτό που παίρνουμε. Βέβαια, πάνω στο τραπέζι μου βλέπετε ένα κουτάκι τόση ώρα που επίσης είναι από την Barrett. Μέσα στη συσκευασία λοιπόν υπάρχει ένα σακούλι και μια έτσι ποιοτική μεταλλική βάση που πάμε να
τζεκάρουμε λίγο έτσι πιο κοντά, πέρα από την καλή ποιότητα κατασκευής που έχει, η συγκεκριμένη βάση γιατί χρησιμοποιείται? Για να βάλουμε κάθετα την κάρτα γραφικών μας. Έρχεται και μπαίνει εδώ πέρα, στις βάσεις που έχει ήδη το κουτί και μπορεί να μπει κάθετα κάποια κάρτα γραφικών. Φαίνεται λίγο έτσι generic, μπορεί να ταιριάζει και σε άλλα κουτιά, δεν το λέω σίγουρα. Πάντως στο κουτί που έχω εδώ στα χέρια μου μπαίνει κανονικότατα και έχουμε αυτή την επιλογή. Στη συσκευασία πέρα από τη βάση έρχονται και απαραίτητες βίδες εννοείται, όπως και ένα extended 25 εκατοστών που είναι PCI Express Gen 3, που δεν χάνουμε κάτι σε επιδόσεις. Απλά αν βάλετε PCI Express Gen 4 κάρτα γραφικών, να έχετε κάνει την κατάλληλη επιλογή μας από τον BIOS. Οπότε αυτά τα προϊόντα είχα να σας δείξω για σήμερα από την Barrett, μια έτσι καινούργια εταιρεία που φαίνεται ότι θέλει να κάνει καλή δουλειά και ξεκινάει με ένα ωραίο προϊόν. Έχει και κάποιο άλλο κουτί που λογικά όλο και κάποιο link θα έχω κάτω στην περιγραφή για να το τσεκάρετε. Και σίγουρα θα έχετε ένα ερώτημα πολύ από εσάς ή ένα σχόλιο βασικά που θα κάνετε. Βασίλη, στηρίζεις αντιγραφές? Να σας εξηγήσω τώρα τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, σίγουρα θα προτιμούσα και εγώ να βγαίνει ένα καινούριο ξεχωριστό προϊόν και όχι κάτι που έχουμε δει και έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση στηρίζω αυτό το προϊόν και ο λόγος είναι ο εξής. Έχουμε την δοκιμασμένη λύση που δουλεύει τόσο καιρό και τώρα μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχα καλό, βέβαια με τα μισά χρήματα. Ναι, δεν έχει την ποιότητα που έχει το Lian Li και έχω πιάσει όλη τη σειρά από τα Lian Li, από το Mini, το κανονικό, το Excel, τα Razer, τα πάντα. Έχω πιάσει όλη τη σειρά στα χέρια μου. Δεν έχει αυτή την ποιότητα κατασκευής. Βέβαια, για τα μισά χρήματα που ζητάει, για τα 80 ευρώ που ζητάει, έχουμε ένα πολύ αξιόλογο κουτί. Και γιατί όχι, να μπορούμε να φτιάξουμε και πιο οικονομικά build. Γενικά λοιπόν δεν υποστηρίζω αντιγραφές εκτός αν έχουν νόημα ύπαρξης όπως έχει συγκεκριμένη εδώ πέρα κατασκευή. Αν το κουτί αυτό εδώ έκανε 130 ευρώ, θα σας έλεγα παιδιά δεν αξίζει να το αγοράσετε γιατί με λίγα χρήματα παραπάνω παίρνετε κάτι καλύτερο. Βέβαια για τα 80 ευρώ που ζητάει μόλις είναι σίγουρα μια τίμια επιλογή. Το Barrett νούμερο 8 λοιπόν θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή μαζί με τι άλλα πράγματα θα βρείτε από κάτω. Θα βρείτε δικά μου social media. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπίστε με το ίσπαντο πατήστε. Σας στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια, συν ότι έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάτε από κάτω και να μου γράψετε ένα σχόλιο. Θα αγοράζατε το συγκεκριμένο κουτί με το κόστος που έχει και με τα πράγματα που είδαμε γενικότερα ή θα πηγαίνατε στο πολύ ακριβότερο O-Lever? Θα ήθελα να δω και εσείς τι πιστεύετε. Όπως επίσης αυτό που θέλω να δω να κάνετε είναι την εγγραφή σας, το like σας, το share σας, γιατί είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.